Υπάρχει περίπτωση, λέει, να υπάρξει περαιτέρω συρρήκνωση των επιδοτήσεων την επόμενη ελαιοποκομική περίοδο. Και βέβαια. Και βέβαια υπάρχει ετήσια σύγκληση, προγραμματική περίοδο τρέχει. Δεδομένη. Τα λεφτά μας φεύγουν, άλλο ένα 6% θα χαθεί και φέτος. Άρα αυτό... αυτά τα 120 εκατομμύρια που έχουν χαθεί από το 2015. 120 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Όχι, ναι. 120 εκατομμύρια σύνολο. Α, 120 εκατομμύρια. 110 κάθε... εκατομμύρια ευρώ χάνονται κάθε χρόνο από τις ετήσιες αγροτικές ενισχύσεις από τα Χανιά και μέχρι το Λασίθι από την Κρήτη μας. Και φεύγουν από την περιφέρεια Κρήτης και πάνε στην απάνω Ελλάδα. Δεν φεύγουν από το Ηράκλειο και πάνε στο Ρέθυμνο ή από το Ρέθυμνο στα Χανιά και από τα Χανιά στο Λασίθι. Φεύγουν από την Κρήτη και πάνε στην επάνω Ελλάδα. Αυτό τονίζω. 110 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι οικονομικό σκάνδαλο σε μια χώρα, σε μια περιφέρεια που παράγει. Που παράγουμε αυτή τη στιγμή στο 1 τρίτο του ελληνικού ελαιολάδου το παράγει Κρήτη. Το 97% είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Τέσσερις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες έχουν έρθει εδώ και παίρνουν το εξαιρετικό μας γάλα με τα λιπαρά μας και με όλα μας τα θρεπτικά. Χιλιάδες τόνοι κυπευτικά φεύγουν κάθε μέρα από το λιμάνι του Ηρακλείου και όχι μόνο και από το Χανίον. Είναι το μποστάνι της Ελλάδος η Κρήτη, ο νότος μας, τα κυπευτικά. Εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, μελισσοκομικά προϊόντα, αμπελουργικά προϊόντα. Είναι η Κρήτη με τα 5.000 μικροκλίματα, η Κρήτη που παράγει μπανάνες στην Νάρβη και κάστανα στα Χανιά. Αυτή η Κρήτη αυτή τη στιγμή αμαυρώνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το σχεδιασμό από το 2015 και μέχρι και τώρα. Και αν δεν υπάρχει ένας νέος στρατηγικός σχεδιασμός στην Κρήτη που φέρνει τόσο χρήμα στη χώρα μας που έχει. Είναι νούμερο ένα προορισμός στους τουρίστες και ο πρωτογενής μας τομέας αρχίζει και παντρεύεται με τον τουρισμό γιατί είμαστε το μόνο μέρος της Ελλάδας που παντρεύεται και ξέρετε γιατί παντρεύεται, γιατί παράγουμε. Mm-hmm. Γιατί βάζουμε καρπούζες στη Μεσαρά και τις τρώνε στα ξενοδοχεία σε Σόισο. Γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα, στη Ρόδο έχουν μόνο τουρισμό, δεν παράγουνε. Εδώ καλός ή κακός τα προϊόντα μας κάποια περνάνε μέσα από τον τουρισμό. Ασφαλώς στην υπόλοιπη καλώς. Ελλάδα δεν περνάνε καθόλου. Βλέπω ότι έρχονται αρκετά ερωτήματα. Ένα τελευταίο πρέπει να κλείσω. Ήδη έχω περάσει το χρόνο της εκπομπής. Κύριε Στεφανάκη, ένα ερώτημα που θέτει ένας τηλεθεατής είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα λέει, που αντιμετωπίζουν είναι και το κομμάτι της πίστωσης. Ότι δεν μπορούν να πάρουν ζωοτροφές, δεν μπορούν να πάρουν λιπάσματα. Αυτό είναι το νούμερο ένα λέει, πρόβλημα και επισημαίνω κάτι που είπε και ο κύριος Παπαδάκης νωρίτερα. Ότι η ίδια η καθημερινότητα οθεί την κτηνοτροφία στο να βάλει λουκέτο. Και τη γεωργία. Δεν θα καλλιεργήσουν, δεν θα σπείρουν, το πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι σπόροι, τα λιπάσματα, σε αυτά πατάει και η κτηνοτροφία. Αυτά θα είναι κεφάλαια κίνησης. Δεν υπάρχουν. Μέχρι σήμερα ο πρωτογενής τομέας Ελλάδος παράγει και υποστηρίζει την ανέχεια του Έλληνα. Έτσι του είπανε. Την ανέχεια του Έλληνα. Ότι είχαμε πτώχευση, ότι τέλος πάντων είχαμε οικονομική κρίση μετά το 10, ήρθε και η πανδημία, υποστηρίξε και υποστηρίζουν με μεγάλη μανία. 27 ευρώ στο σούπερ μάρκετ το ροκφόρ που έχει νερό όσο η φέτα, 7 ευρώ έχει στον καταναλωτή ή 8 η φέτα και η γραβιέρα Κρήτης ένα σκληρό τυρί ορίμασης γεμάτο προβιωτικά, βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, το χαρίζομαι γύρω στα 8, 9, 10 ευρώ έχει πάει τώρα. Δύσκολο. Αυτά είναι δωρεά στην κοινωνία. Αν δεν τα σεβαστούμε θα τα χάσουμε.